όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος η Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων εδώ στην Παναγία Σουμελά θα σας παρουσιάσει ένα ακόμα δρόμενο. Έχοντας το ενεργητικό μας ήδη τρεις προσπάθειες να δημιουργήσουμε κάτι δυνατό μέσα από την ομαδικότητα που χτίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, δηλώνοντας το ακαταμάχητο του νου και της ψυχής των νέων ποντιακής καταγωγής. Έτσι λοιπόν, εμείς οι νέοι της τρίτης και της τέταρτης γενιάς, απόγονοι εκείνων των Ελλήνων που άδικα χάθηκαν και σφαγιάστηκαν, αφιερώνουμε τη σημερινή συναυλία στη μαρτυρική Σάντα. Στη Σάντα το Σούλι του Πόντου, που τελευταίο παρέδωσε την ψυχή του. Δεν αλλιώσει. Που επέρανε μας και πήγανε και με την πληρίαζανε μας και είπανε μας ο Τούρκος να τώρα εκεί θα έρθει. Είπανε μας θα έρθει ο Τούρκος, δεν πάτε σημεσάνω φύγεται. Εμείς παρέφυγαμε. Και εκεί έφυγαμε τρίζει έναν τσάντα όπως στο Σέρμια μου έφυγαμε. Στάδαμε κάπου στη Σιδραίνα παν, έρθαν ειδοποίησανε μας. Ο Τούρκος κοιδάρτη με βοάνε, οπισθοχώρησαν και εκείνοι κρύφτανε. Το Σεπτέμβριο του 1921, δύο τραγικά ιστορικά γεγονότα συντάραξαν στη θέμελα τον ελληνισμό του Πόντου. Η καταστροφή της Σάντας και η θανατική καταδίκη με απαγχωνισμό της ηγεσίας του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία της Αμάσιας. Η Σάντα, το Σούλι του Πόντου, από το 1915 αντιστάθηκε με τα παλικάρια της στις αυθαιρεσίες των τοπαρχών, αλλά και στις αρπακτικές διαθέσεις των φανατικών μουσουλμάνων που κατοικούσαν στα γειτονικά χωριά. Στις 6 Σεπτεμβρίου, στην εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, στην ενορία Πιστοφάντων, ο Τούρκικος στρατός κατέλαβε τα χωριά Ισχανάντων, Πινατάντων και Τερζάντων. Εκεί φυλάκισαν όλους τους άνδρες της ενορίας. Όλοι οι άνδρες που μείνανε φυλακισμένοι αφήσανε τις οικογένειές τους στη διάθεση των θεριών εκείνων χωρίς καμία προστασία. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει την ψυχική αγωνία των ανθρώπων τις στιγμές εκείνες. Στην κορυφή του δρόμου της εξορίας, ο Παπαοράχ, Δρεπανίδης, γυρίζοντας το κεφάλι του πίσω, είπε: «Η εξορία του Αδάν». Στις 11 Σεπτεμβρίου έγινε ο εκτοπισμός όλων των ενοριών της Σάντας. Σκηνές τραγικές. Όπως οδηγούνται τα πρόβατα στο σφαγείο, οδηγούνταν οι άνθρωποι στην εξορία. Οι γυναίκες μυρολογούσαν, τα παιδιά τρομοκρατημένα αλάλαζαν από τα κλάματα και οι άνδρες, με δυσκολία κρατώντας τα δάκρυα, μάταια προσπαθούσαν με προτροπές και συμβουλές να δώσουν θάρρος και να κατευνάσουν το σπαρακτικό εκείνο θρήνο. Μία γυναίκα φορτωνόταν τα τρία παιδάκια της, όπως φορτώνεται κανείς τα ξύλα. Άλλος κουβαλούσε το γέρο πατέρα ή τη μητέρα. Εκείνοι που από γυρατιά ή αρρώστια δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν, σκοτώθηκαν με οποιοδήποτε μέσο. Πρώτος καταβλισμός των άοπλων ήταν η Μάγαρα, μεγάλη σπηλιά, όπου συντηριζόταν το δυστυχισμένο πλήθος. Η νύχτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου ήταν η τρομερετόρα νύχτα που έζησα στη ζωή μου, γράφει ο Κώστας Κουρτίδης, αδελφός του πλαρχηγού Ευκλήδη στο ημερολόγιό του. Γυναίκες και παιδιά μαζεύτησαν λίγο άνωθεν, μέσα στο σπήλαιον, 300 αριθμών και φυλάγοντες αυτά σάοπλοι, κάπου 120 παιδιά. Πρώτος σταθμός των εκτοπισμένων ήταν το Χουνούς, μια αρμενική κομμόπολη, την οποία οικειοποιήθηκαν μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων, μαζί με τις απέραντες εκτάσεις της, μερικοί μπέιδες που καλλιεργούσαν με υποτακτικούς στα χωράφια ή αξιοποιούσαν τις πλαγιές ως βοσκοτόπια. Δεύτερος σταθμός ήταν το Ριζερούμ. Εκεί ο τύφος άρχισε να θερίζει την αποστολή. Από ένα χάνιο που έμεναν 60, πήγαν στο νοσοκομείο 30 και βγήκαν οι 6. Η παγωνιά στα γυμνά εκείνα μέρη ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δυσκολεύονταν να σκάβουν τάφους για τους πεθαμένους, μερικούς από τους οποίους σκέπαζαν με το χιόνι και άλλους έθαφταν, ώστε οι σκύλοι και οι λύκοι τους ξέθαφταν και τους έτρωγαν. Ο Κεμαλικός στρατός κατέλαβε τις 7 ενορίες στη Σάντα. Οι μόνοι που απέμειναν ήταν οι αντάρτες και 300 γυναικόπαιδα που τους είχαν ακολουθήσει στα βουνά. Τα περισσότερα από τα γυναικόπαιδα που κατέφυγαν στα δάση ανήκαν στις οικογένειες ανταρτών της Σάντας.
Επί 9 συνεχής ώρας επολεμούσαμε έναν άνισον αγώνα, διότι εκτός του τακτικού στρατού μας επετέθησαν και 800 τσετέδες, περικυκλώσοντας μας πανταχώθεν, εκτός μιας στενής διόδου προς το δάσος Βαϊβάτερε, την οποία εφύλαγαν τρεις άνδρες στο μέρος Μερτζάν Λιθάρ, για να έχουμε διέξοδο την τελευταία στιγμή. Κατά κύματα μας επιτίθεντο. Όταν νύχτωσε, η μάχη διεκόπηκε. Κάποια φάσματα φαίνεται να πλανάται επάνω από όλους που έσφυγε τις ψυχές και θόλωνε το μυαλό, ενώ η πείνα θέριζε τα σπλάχνα και οι κλάψεις των μικρών παιδιών επέτειναν το γενικό εκνευρισμό. Τα παιδιά, τα μικρά, δεν είχαν συνέστηση του κινδύνου που προκαλούσαν, με την ασίγαστη γρίνια τους, και οι ώρες κυλούσαν ασταμάτητα. Τα μεσάνυχτα είχαν περάσει προπολού. Κάποια λύση έπρεπε να βρεθεί, μια οποιαδήποτε λύση, που θα επέτρεπε την αθόρυβη, την εντελώς αθόρυβη απομάκρυνση από τη θέση εκείνη. Και για να μην γίνει κοινό στάφος μικρών και μεγάλων, ενόπλων και άοπλων. Και βρέθηκε η λύση. Ας μην την κρίνουμε. Θα την κρίνει ο Θεός. Οι Σαντέοι την ξέρουν όλοι. Ίσως και πολλοί άλλοι. Πολλά παιδιά τότε, επειδή οι γυναίκες δεν μπορούσαν να σταματήσουν τα σφωνά των παιδιών τους και μη θέλοντας να χωριστούν εξ ημών, θανατώθηκαν και αφέθησαν εκεί, επί τόπου. Ούτε λέξη παραπάνω, ούτε κρίση καμία, ούτε όνομα κανένα. Ας σεβαστούμε τον απέραντο βουβό πόνο που κρύβουν οι λίγες αυτές γραμμές και ας κλείσουμε το κεφάλαιο τούτο της τρομερατέρας νύχτας που έζησε στη ζωή του ένα πλήθος 400 κατατραγμένων ανθρώπων. Οι Σαντάοι αντάρτες ήταν οι τελευταίοι Έλληνες που αποχώρησαν από την πατρίδα το 1924, όταν όλοι οι άλλοι πόντοι είχαν ήδη εγκατασταστεί στην Ελλάδα σχεδόν 2 χρόνια πριν. Ασυναρωθήμια, το μάτια με σκοτεινέψαν ασυναρωθήμια. Εσύ να φουκράθετε.
σαν Αντωνίκο Σαρά, οξοπής φορεί τορταριά. Οξοπής φορεί τορταριά και μαεύ τα παλικάρια. Οξοπής φορεί τορταριά και μαεύ τα παλικάρια. Σαν τα νοπίο σκίξε γιαριάρ, τσάνουμ γιαριάρ. Κι όποιο σκέπιε, μα την Παναγία λέω. Έχω και όποιο σκέπιε, είπα μα την Παναγία. Έχω και να λέπνε τα σπίτω πατούν γιαριάρ, τσάνουμ γιαριάρ. Και που μερός και χτίεν, μα την Παναγία λέγω. Έχω και που μερός και χτίεν, είπα μα την Παναγία. Έχα και νησάντανε στο γιαμπολίν γιαριάρ, τσάνουμ γιαριάρ. Εμόρφω ποτάμου πον, μα την Παναγία λέγω. Εμόρφω ποτάμου πον, είπα μα την Παναγία. Έχε και νε πιένε κι και ψαρεβέν γιαριάρ, τσάνουμ γιαριάρ. Ο κύριμ και ο παππόν, μα την Παναγία λέγω. Έχω κύριμ και ο παππόν, είπα μα την Παναγία. Έχω και νε πήγα είδα τη σανταν γιαριάρ, τσάνουμ γιαριάρ. Απέσα γρια τουρμανιά, μα την Παναγία λέγω. Έχω απέσα γρια τουρμανιά, είπα μα την Παναγία. Έχα και να σαν πουλία τη Θεόν γιαριάρ και τσάνουμ γιαριάρ. Επέμνανε τερμανιά, μα την Παναγία λέγω. Και επέμνανε τερμανιά, είπα μα την Παναγία.
και σαν δέντρα λόγοι καθούνταν. Σαν δέντρα λόγοι καθούνταν. Άι και τραώδια σκυλενέλιαρ. Τραώδια σκυλενέλιαρ. Αχ και τ' αρνόπον κοίτε να ρώσω, τ' αρνόπον κοίτε να ρώσω. Αχ και τα τσίτσε κι αφιζνέλιαρ, τα τσίτσε κι αφιζνέλιαρ. Αχ και νε Ταρνόπον κοίτε να ρώστο, ταρνόπον κοίτε να ρώστο. Άι κι ψήμ εσύ τα ραέλιαρ, κι ψήμ εσύ τα ραέλιαρ. Άι και το μάτια με εγώ το μάτια με γόμο θα'ναι. Άι κι η καρδιά με τα ραέλιαρ, κι η καρδιά με τα ραέλιαρ. Και το πόης λέγνων και μόρφων λέγνην πολλά λέγνεσα ίσον αμόν εμέναν βουσκήμασμαν εσούσα ίσον αμόν εμέναν βουσκήμασμαν εσούσα. Και το μάτι έσκεγνε το μπάσαμ λέγνει πολλά λέγνεσα το φρύδια της βασιλέα μπουσκήμασμα να σούσα το φρύδια της βασιλέα μπουσκήμασμα να σούσα. Και λέγνει, λέγνει, λέγνει για μοντσάτσι ο χρόνον δώδεκα μηνός εσύ στούτ και πέτσι. Έχινε λανά πάνσο σύριγμαν, λέγνην πολλά λέγνεσα. Έλα πάνσο λαλούπον, πως κοιμάσαι μαν ασέσα. Ωχ, έλα πάνσο λαλούπον, πως κοιμάσαι μαν ασέσα. Έλα τιαρέν τα νεμάτα, λέγνην πολλά λέγνεσα. Πως τρέχνας ο καρδούπον, πως κοιμάσαι μ' ανασιώσα.
ο στρέχνας ο καρδόπομπος κι μας μανασέσα, ο γελεγνήν λεγνέσα, 18 χρονέσα. Σου δώσηγε πόνος για το κύσεν ορβάνεσα. Thank you.
τ' Ανατολή στ' Αρνό που με γενέθε σ' ο Χαραμάν τ' Ανατολή στ' Αρνό που με γενέθε και με τα χάρη στη Θεού ας άστρα εχαρέθε και με τα χάρη στη Θεού ας άστρα εχαρέθε. Βασιλεύει, άλλο και βασιλεύει.
easy to match to me. Πάει φερμερό και πινάτο, ας όλα τα γουρμία, ας όλα τα γουρμία. Στο μόχυλας για δούμα ένα βούκα. Τρίγωνα μοντές με τεσέν τη νύχτα να τα μόνο. Τρίγωνα μοντές με τεσέν τη νύχτα να τα μόνο. Κλέφτω ασαμάτωπα στο φως και το φεγγόν γόμουνο. Κλέφτω ασαμάτωπα στο φως και τον φεγγόν γόμουνο. Ο
Φέγγον κοιτά να σκελά, εγώ θεκά τον κουπά. Φέγγον κοιτά να σκελά, εγώ θεκά τον κουπά. Άρνημα σας το μοχυλάς, για δωμά ένα βουκά. Άρνημα σας το μοχυλάς, για δωμά ένα βουκά. Τον ήλιον εκουβάλεσα, όπις ώρα κάνω πως. Τον ήλιον εκουβάλεσα, όπις ώρα κάνω πως. Άλλη γορά για να βραδύ και μπαίνω σε γκαλιοπός. Άλλη γορά για να βραδύ και μπαίνω σε γκαλιοπός. Εγώ φέγγον κοιτά να σκελά, εγώ θεκά τον κουπά. Φέγγον κοιτά να σκελά, εγώ θεκά τον κουπά. Άρνημα σας το μοχυλάς, για δωμά ένα βουκά. Άρνημα σας το μοχυλάς, για δωμά ένα βουκά. Πέραν του χρέους που αισθανθήκαμε να κάνουμε μία αναφορά στην ιστορία της Άντας, θεωρήσαμε χρέος μας να κλείσουμε τη βραδιά αυτή λίγο πιο ευχάριστα, μιας και φέτος γιορτάζουμε και την ενηλικίωση του συναπαντήματός μας. Οδηγηθήκαμε στο να κάνουμε μία αναφορά ακόμη στις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα μικρά αλλά ουσιαστικά μας δρόμενα. Ας ακούσουμε και ας θυμηθούμε τους ήχους και τους στίχους που έμειναν στην καρδιά μας και θα ταξιδεύουν και στις επόμενες γενιές που θα συμμετέχουν στο συναπάντημα. Διαπιστώσαμε πως το αίσθημα ευθύνης είναι τεράστιο. Όμως η ψυχική δύναμη και ο αυθορμητισμός των νέων κάνουν οποιαδήποτε ευθύνη, όσο μεγάλη και να είναι, να φαίνεται πολύ μικρή. Έχουμε φωνή, είμαστε ζωντανοί, ο πόντος ζει. Thank you.
ξυπνάει στο άλλο να μάν, έχνεν τρανό χωρόν γιαρ, αμάν τα γιαβριν έχνεν τρανό χωρόν γιαρ. Και έλατε ούλα αγαπημένα μάν, απόψους να με ρώνει γιαρ, αμάν τα γιαβρί μ' απόψους να με ρώνει γιαρ, αμάν όντες έρχομαι συναυλιάς Παναγιάμ, να πάλι στέμον τον πόνο δέχομ στην καρδιά μου, να πάλι στέμον τον πόνο δέχομ στην καρδιά μου. Ναι. Για τα στρέφω τα ξανά απόψε να πας στην καστανέα. Κύριε Χολύπτα. Όχι για τα στρέφω τα ξανά απόψε να πας στην καστανέα. Εμείς να ανταμούμες.
Όλοι μαζί. Ελάτε να πιαστούμε εδώ όλοι μαζί. Ζούμε λαμερέα. Εμείς είμες, εμείς είμες τη ζούμε λασπέδια. Να δεις μας μεγάλο χαρί αν και ευλογία. Εμείς είμες, εμείς είμες τη ζούμε λασπέδια. Και καλά τσινολάγια ιστορία του πόντου τα για κόμματα βολάς με συγκαρδιά. Εμείς είμες, εμείς είμες τη ζούμε λασπέδια, να δεις μας μεγάλο χαρί αν και ευλογία. Να δεις μας μεγάλο χαρί και ευλογία. Εμείς είμες, εμείς είμες τη ζούμε λασπέδια. 18ο συναπάτημα Ποντιακής Νεολαίας στην Παναγία Σουμελά. Τα χρόνια έρθαν και δεβάνε 18 έγενταν. Τα χρόνια έρθαν και δεβάνε 18 έγενταν. Και με την ευλογία σου 1008 θα ένταν. Και με την ευλογία σου 1008 θα ένταν. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Είμες, εμείς, είμες στη ζούμε λασπέδια. Να δεις μας μεγάλο χάρη. Πάμε μια δυνατά! Εμείς είμες, εμείς είμες τη ζούμε λασπέδια, να δεις μας μεγάλο χαρί υγεία και ευλογία. Να δεις μας μεγάλο χαρί υγεία και ευλογία. Εμείς είμες, εμείς είμες τη ζούμε λασπέδια. Και του χρόνου! Του χρόνου εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 1008 είπαμε. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που παίξανε λύρα και τραγούδησαν, αλλά και την πολύτιμη βοήθειά τους όσον αφορά τα ιστορικά κείμενα και τον Θεόφιλο τον Ασλανίδη και την Μαριαλένα της Τεργίου, αλλά και την Έλσα την Πουνερίδου που ανήκουν στο Σύλλογο των Σαντέων και κάναν έτσι λίγο περισσότερη δουλειά από τους υπόλοιπους.